Χριστόφορα, να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, Βασιλή. Βλέπω δεν έχει πολλά μαξιλάρια. Είναι η αλήθεια. Μήπως βγαίνουν και σε μίνι λάρια. Α! Μου φάσα! Σαμαχή! Παλάχη! Γεια σου, Γιούπι! Βρισκόμαστε στο 8ο επεισόδιο του The After School Show και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό! Επίσης, είμαστε τόσο ευτυχισμένοι που είπαμε να κάνουμε ξανά ένα εσωτερικό επεισόδιο επειδή μας το ζήτησε το κοινό μας, Χριστόφορε. Ακριβώς, λοιπόν, βρισκόμαστε στο στούντιο του UPTV, έτσι, είμαστε 8 ολόκληρα επεισόδια μπροστά από το πρώτο και ξανά ήρθαμε. Ανά 7 επεισόδια θα επιστρέφουμε στο στούντιο μας. Θα το κάνουμε έτσι λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γνωρίσαμε τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε στο Γουί, κάναμε σκι, πήγαμε στον Αστερόκοσμο, πήγαμε πού άλλου. Την πολιτιστική γραμμή νούμερο 50. Στα Κάστρα. Στο Λευκό Πύργο ανεβήκαμε. Λευκό Πύργο κάναμε βόλτα με το καράβι κάτω στη Νέα Παραλία. Είδαμε ποδηλάτες, παίξαμε μπάσκετ στο Βότσι. Α, με αυτό που το πας. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα και όλα αυτά χάρη σε εσάς. Έτσι δεν λένε συνήθως. Όλα αυτά χάρη σε εσάς, χωρίς εσάς δεν θα γινόταν τίποτα από όλα. Όχι, πραγματικά ξέρεις γιατί το λένε αυτό. Θα σου πω αμέσως γιατί το λένε αυτό. Γιατί η ενέργεια η οποία μας στέλνουν οι κατασκηνωτές και η ενέργεια την οποία φορτίζουμε για το χειμώνα όλο το καλοκαίρι, τρεις περιόδους εμείς φορτίζουμε ενέργεια και τη διοχετεύουμε το χειμώνα με το The After School Show. Έχουμε δει κάτι που γίνεται πολύ συχνά στο YouTube, τα οποία είναι τα challenges. Και είπαμε σήμερα να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Το δικό μας challenge θα το προσαρμόσουμε όμως στην κατασκήνωση. Θα είναι δηλαδή οι κατασκηνωτές εναντίον στελεχών! Και γι' αυτό, επειδή είμαστε μόνο στελέχοι εδώ πέρα, είπαμε να φέρουμε και δύο κατασκηνωτές. Και καλέσαμε δύο υπέροχους κατασκηνωτές. Δύο κατασκηνωτές πολύ γνωστούς σε όλους σας, τουλάχιστον της πρώτης περίοδου της κατασκήνωσης. Και στο κοινό του YouTube, βέβαια. Και της δεύτερης περίοδου. Φέτος νομίζω ήταν δεύτερη περίοδο. Οπότε τους ξέρουν και στην πρώτη περίοδο και στη δεύτερη περίοδο. Αλλά είναι γνωστοί και στο YouTube, γιατί όπως και εμείς έχουμε το UPTV, έτσι έχουν και αυτοί. Ένα δικό τους κανάλι και έχουμε σήμερα δύο μέλη από αυτό το κανάλι, το οποίο κανάλι. Μάλλον σταμάτησε. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν μας έχουν πει, δεν αποκαλύπτουν τα μυστικά τους. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Τίτο και τον Παύλο. Τίτος και Παύλος από τους Vanilla Boys. Ναι. Όπα, όπα, για ποιον Παύλο? Αχ, άλλος μας ήρθε. Ο Τίτος και ο Πασχάλης! Ο Τίτος και ο Πασχάλης, ο Παύλος, παιδιά, πού είναι? Ο Παύλος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Για ποιο λόγο? Γιατί κάνει προετοιμασία για να μπει στο καλά. Να είσαι καλά. Αλλά σήμερα λοιπόν συγκεκριμένα ο Παύλος κάνει προετοιμασία, Τετάρτη 23 του μηνός. Αλλά θα είναι κοντά μας, με ποιο τρόπο, Βασίλη? Εδώ. Και θα μας βλέπει όλους. Εδώ. Όχι, μπορούμε να τον κρατάμε και έτσι. Είναι εξαιρετικό να το στηρίξουμε στους ώμους μας. Εγώ γιατί νιώθω ότι ο Παύλος κάνει προετοιμασία για κηδεία αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σας βλέπω χριστουγεννιάτικους. Ναι. Θα μας πείτε τίποτα. Θα μας πούνε τα κάλαντα. Για πείτε μας, ακούμε. Και ένα, δύο, τρία, και καλησπέρα. Έλα, έλα, αυτά φτάνει. Πρέπει να δώσω κι εγώ. Όχι, όχι, απέτος είναι 20 λεπτά. Πρέπει να δώσω κι εγώ. Αυτά είναι από την παραγωγή. Σκεφτήκαμε δύο challenge, ένα η κάθε ομάδα. Εγώ και ο Χριστόφορος θα είμαστε τα στελέχη και τα παιδιά εδώ θα είναι οι σερβιτόροι. Οι κατασκηνωτές. Α, ναι, σωστά. Λάστα. Οι κατασκηνωτές. Το δικό μας challenge είναι το Whisper Challenge που θα σας εξηγήσουμε τους κανόνες στο Challenge Room. Το δικό σας challenge, παιδί, είναι. Το δικό μας challenge είναι το Try Not to Laugh. Δηλαδή, θα καθόμαστε ένας από την ομάδα μου και ένας από την ομάδα των Σελεγών. Κάπως έτσι. Έχασε ήδη, αυτό δεν είναι. Δεν είναι γιατί. Ο Πασχάλης δεν θα πάει με το Βασίλη. Θα έχουμε νερό στο στόμα μας και οι άλλοι δύο θα προσπαθούν να τους κάνουν να γελάσουν. Όποιος χάσει. Τι θα κάνει?
Όποιος χάσει θα δείτε τι θα κάνει. Θα τα δούμε μέσα στο τέλος. Αλλά. Θα είναι πολύ επώδυνο. Θα είναι πολύ επώδυνο για τους κατασκηνωτές γιατί δυστυχώς τα βάλανε με τους καούς. Δεν είναι ότι τα βάλανε με την αποθήκη. Στο τέλος θα χάσουν οι κατασκηνωτές, έτσι και αλλιώς αυτό είναι σίγουρο. Στην εκπομπή μας είμαστε. Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε πολύ ωραία τιμωρία για αυτόν που θα χάσει. Ε, θεσσαλονικιώτικη τιμωρία θα έλεγα. Τη χρησιμοποιούμε πολύ αυτό το υλικό στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μπορούμε να πάμε στο challenge room. Στο challenge room! Καλώς ήρθατε στο challenge room λοιπόν και ήρθε η ώρα για να κάνουμε το πρώτο challenge που είναι το δικό μας, είναι το Whisper Challenge. Θέλει κανείς να εξηγήσει το Whisper Challenge, να το κάνω. Λοιπόν, εγώ θα εξηγήσω για να το πω με απλά λόγια να το καταλάβουν όλοι, χωρίς ορολογίες, έτσι. Okay, λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνουμε. Θα παίρνουν τα ακουστικά, έτσι, ο ένας από τους δύο, έτσι παίζουμε στελέχη εναντίον κατασκηνωτό. Θα παίρνουν τα ακουστικά, τα βάζουν στα αυτιά του ο ένας και ο άλλος του λέει μία δύσκολη λέξη και προσπαθεί να την καταλάβει χωρίς να ακούει τίποτα. Ακούει μουσική συγκεκριμένα. Μία δύσκολη φράση. Έτσι. Ακούει μουσική συγκεκριμένα και δεν θα ακούει τίποτα από όσα λέμε, αλλά θα πρέπει να μαντέψει διαβάζοντας τα χείλη τι του είπε ο άλλος και να κερδίσει πόντους. Θα κάνουμε τρία η κάθε ομάδα. Τρία. Ένα και ένα. Ένα και ένα. Δύο και δύο λοιπόν. Δύο και δύο θα κάνει η κάθε ομάδα. Και ο νικητής παίρνει έναν ολόκληρο βαθμό. Και μετά στο δεύτερο challenge, όποιος πάρει τον βαθμό, είτε θα βγούμε ισοπαλία είτε κάποιος θα κερδίσει. Και ο ηττημένος θα αναγκαστεί να κάνει αυτό που θα ανακοινώσουμε μετά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ξεκινάμε. Δύο, ένα, πάμε. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μέσα στη μαύρη θάλασσα. Ξανά. Μαυρίλα πλάκωσε μέσα στη μαύρη θάλασσα. Μαυρίλα πλάκωσε μέσα στη μαύρη θάλασσα. Μέσα στη μαύρη θάλασσα. Θάλασσα. Ένα μηδέν. Ποιος βάζει τώρα. Εσύ βάλε. Θα σου πει ο Χριστόφορος. Α, ναι. Κανόνισε. Ένα, δύο, τρία, παμ! Ε, Βασίλης. Ο Βύσης είναι εθεροβάμων. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης είναι εθεροβάμων. Δύο. Εθεροβάμων. Δίπλα σου. Ο Βασίλης είναι εθεροβάμων. Ο Βασίλης είναι εθεροβάμων. Αδικοβάμος. Εθεροβάμος. Κοντά είσαι. Ε. Εθεροβάμος. Αδικοβάμος. Στόπε. Η φράση λοιπόν ήταν Τίτο. Η φράση ήταν Τίτο. Ο Βασίλης είναι εθεροβάμων. Τι είναι. Εξήγησε Χριστόφορε. Και εθεροβάμων λοιπόν για όσους δεν ξέρουν σημαίνει αυτός που πατάει στα σύννεφα, ξέρεις αυτός που περπατάει στα σύννεφα κτλ. Ο Βασίλης την προκειμένη. Ένα ο Βασίλης. Πέμπτος. Λοιπόν, ωραία. Χριστόφορε χρονομετράς. Και ποιοι κάνετε σε φοράω εγώ. Ναι. Λοιπόν, δίνω αντίστροφη μέτρηση. Περίμενε. Σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Η πόρτα ανοίγει διάπλατα και... Ξανά! Πρέπει να είναι πολύ κακός αυτό. Η πόρτα ανοίγει διάπλατα. Η μπλούζα. Η πόρτα ανοίγει... Η πόζα. Η πόρτα. Δεν θέλω κάποια πόρτα. Η πόρτα ανοίγει διάπλατα. Ανοίγει... Διάπλατα. Διάπλατα. Και μπαίνει... Και μπαίνει... μπαίνει μέσα ο Τίτος. Και μπαίνει μέσα ο Τίτος. Ναι! Ναι! Να μην το βρει το Τίτος. Τον βρήκες στα 29 και... Όχι ρε! Δεν είναι δυνατόν. Για ένα δευτερόλεπτο το βρήκες. Η πόρτα, η πόζα. Η πόρτα, θα έλεγαμε. Έλα τώρα εσύ λες. Άμα έλεγες η πόρτα θα χάνατε. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, ξανακρατάω. Και να το τώρα χάσαμε. Ξεκινάμε σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Ζαβάρα κατραμνέμια. Ήλαιος, ήλαιος. Ξανά. Ζαβάρα κατραμνέμια. Ήλαιος, ήλαιος.
Είναι αυτό το τραγούδι που λέει τσέμα ήλαιος, ήλαιος, χάμας. Δεν τα ξέρω. Ζαβάρα κατρανέμια. Σέμα. Σε μαραδαδαμένια, σε μαραδαμένια, 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 Τώρα ήρθε η ώρα για το δικό σου. Πώς έλεγε, τι έλεγε. Ζαβαρακατρανέμια. Άντε ρε, άντε ρε ψεύτες. Έμαθες και μια λέξη σήμερα όμως. Νομίζω ότι θα τη θυμάσαι για πάντα. Και τώρα ήρθε η ώρα να λερώσουμε το σπίτι του Χριστόφορου. Βασίλη, εξήγησε τι θα κάνουμε σε αυτό το challenge. Θα το εξηγήσουμε τα παιδιά γιατί είναι δικό τους το challenge. Οκ. Λοιπόν, σε αυτό το challenge πίνω εγώ νερό, το κρατάμε στο στόμα μου και το κάνει το ίδιο και ο Χριστόφορος. Και ο Βασίλης κάνει εμένα να γελάσω, προσπαθεί δηλαδή. Και εγώ το Χριστόφορο. Όποιος φτύσει το νερό, χάνει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τσουγκρίζουμε και πίνουμε. Ήτανε η κυρία Σούλα και πέθανε. Και λέει καλά, πώς πέθανε η κυρία Σούλα. Ανέβασε, λέει, τα παλιά επάνω και τα τίναξε. Έπεσα το μπαλκόνι η κυρία Σούλα. Λοιπόν. Τι πάλι καλά, ακόμα να δείξω. Τίστορα, τίστορα, στα μούτρα. Κοίτα, κοίτα. Ήτανε ένα. Βασίλη. Απ' την άλλη. Λοιπόν, δεν μου λες τι ήταν το μαξιλάρι, βγαίνει και σε μινιλάρι. Δεν μπορώ. Το δικαιλάβεις να μετράει. Λοιπόν, Χριστόφορε, εσύ είναι εμένα, εδώ συγκεντρώσε εμένα. Μπορεί να σου έρθει μια απότομη. Και δεν τι κάνει. Με κοιτάζεις. Είναι σαν τον τιμόν. Εμένα δεν μπορώ. Τι έγινε, μονάπιες. Πού πήγε το. Το μαλλί σου από πού το πήρες, το έχω δει και σε πρόβατο. Όχι. Δεν το έλεγε. Τι, δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν μου βγαίνει τίποτα. Όχι, μην κοιτάξεις. Εάν δεν χάνει. Γέλα, γέλα. Πόσο πρέπει να γελάσει για να χάσει. Γέλα. Λοιπόν, θες να γελάσεις. Θα πρέπει να πω ένα καλό ανέκδοτο. Ήταν σου έλεγα ένα καλό ανέκδοτο, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Ήτανε τρεις ντομάτες και πάει να περάσει με τον δρόμο και λέει «Ωχ, ένα τένο, πούντι, να το!» Δεν το είπα καν καλά! Φύγε μακριά το συμπέχτη μου! Φύγε μακριά! Όχι, ήτανε μία κότα και... Τι να τον κάνω! Ήτανε μία κότα! Ήτανε μία κότα, σήκωσε με ένα πόδι, σήκωσε και τα δεκέπωσε! Εντάξει, νομίζω κάπου εδώ μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί δεν γελάνε τα παιδιά αρκετά. Όχι, τι γελάνε. Σοβαλία. Έλα, γεια μας. Να το βγάλε από εδώ. Εγώ θα πω στο δωμένο στο Βασίλη. Όχι, πιες. Κι άλλο, πιες. Ξεκινάμε. Τι είναι η Λοιπόν, Λοιπόν, φαντάσου λίγο, είμαστε στην κατάσταση. Άρθρο μαγούτι! Φίλε, φίλη την πελά, λεβάντα! Δώσε. Φίλαμε.
Έλα, δικό σου. It's a Highlander! Είσαι Highlander! Λοιπόν, Γιούπι, καταλαβαίνετε ότι τα στελέχη ήταν πολύ πιο δυνατά από τους κατασκηνωτές σε αυτό το βίντεο. Εδώ πέρα λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του επεισοδίου, του 8ου επεισοδίου και τα αποτελέσματα. Και τα αποτελέσματα είναι ξεκάθαρα. Είναι απολύτως ξεκάθαρα, τα στελέχη έχουν κερδίσει με 2-0! Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ να πούνε, τα καπέλα των νικητών. Έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό και χειραψία από εκεί πέρα και να ανταλλάξουμε και χειραψίες. Λοιπόν, και λοιπόν, εμείς... αλλά δεν είμαστε αχάριστοι. Σαν στελέχη εννοείται σας έχουμε και εμείς ένα δωράκι. Ακριβώς. Κουταλάκι από εδώ. Ορίστε. Κουταλάκι από εκεί. Και ένα σακουλάκι κάνε. Λίτσα τριμμένη. Βέβαια. Και ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Ήρθε η ώρα για τους χαμένους. Εδώ πέρα έχουμε τον Τίτο. Εδώ πέρα έχουμε τον Πασχάλη. Είστε έτοιμοι? Ναι. Λοιπόν. Μία κουταλιά με πολύ πολύ κανέλα. Βασίλη, ορίστε, 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 ορίστε. Εσύ θα την πάρεις στο μέση. Άντε μην το αλλάξουν έτσι. Όπως και εγώ, όχι, θα βάλω την κουταλιά, την πολύ γεμάτη με το 3, έτσι. Θέλω να ανοίξετε τα στόματά σας. Μεγάλο στόμα, μεγάλο στόμα. Ένα, δύο, αεροπλανάκι. Δύο, τρία. Α, να τώρα δεν θέλει ποτέ. Όχι εδώ, κάτω, κάτω, κάτω. Όχι κάτω, όχι κάτω. Όχι κάτω, όχι κάτω. Γεια! Μας κάνει Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Αυτό ήταν το επεισόδιο 8. Όπως βλέπετε, δεν είναι πολύ καλό να προκαλείτε τους ψυχαγωγούς. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας, Γιούπι.